Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, η δουλειά μας είναι απαιτητική και σύνθετη. Προϋποθέτει πολυετή σπουδέ και προετοιμασία, απαιτεί αφοσίωση στη μελέτη και στην έρευνα, αλληλεπίδραση με επιστήμονες σε άλλους χώρους και χώρες, έντονη κινητικότητα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απαιτεί διοικητικές ικανότητες για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν αυτοί οι ιδιαίτεροι σύνθετοι Πολύπλοκοι τεράστιοι οργανισμοί που είναι τα πανεπιστήμια. Και ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι μαθαίνουμε, οφείλουμε να το μεταφέρουμε στην τάξη, για να εκπαιδεύσουμε του αυριανού επιστήμονε, ερευνητέ και καθηγητέ. Δύσκολη δουλειά, που δεν σταματά την ώρα που φεύγει από το πανεπιστήμιο, που δεν την κάνει αν δεν την αγαπά. Κοιτώντα προ τα πίσω, η μεγαλύτερη από εμά κυρίω συχνά στι συζητήσει μα διαπιστώνουμε αλλαγέ που μα ανησυχούν και μα προβληματίζουν για το πού πάει το πανεπιστήμιο σήμερα, για το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών, τον κατακαιρματισμό και την αποσπασματικότητα των γνώσεών του, για το γνώση που απαξιώνονται και αποκόβονται από το σώμα τη σαν να μην υπήρξαν ποτέ, για τι αντιεπιστημονικέ θεωρίε και πρακτικέ που κερδίζουν έδαφο. Για τον οξύ ανελαίει το ανταγωνισμό που αντικατέστησε σχεδόν πλήρω την άμυλα και το σεβασμό στο συνάδελφο και στη διαφορετική προσέγγιση. Για την έλλειψη ακόμα και των στοιχειωδών πόρων για να κάνουμε τη δουλειά μα. Για τα προβληματικά έω απαράδεκτα κτίρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε πολλέ ώρε τη ημέρα χιλιάδε άνθρωποι. Για τη διαφθορά που κατατρώει θεσμού και λειτουργίε. Για την ασφικτική πίεση να πιαστούν με τρίσιμη στόχη απόδοση, λε και πρόκειται για γραμμή παραγωγή εξαρτημάτων μηχανή. Για την ολοένα αυξανόμενη πίεση να παραχθούν νέε εμπορικέ αξίε. Πράγματι, η κατάκτηση νέα γνώση απαξιώνει τομεί και δημιουργεί νέου. Ποιο είναι το κριτήριο όμω για το τι θα συνεχίσει και τι θα σταματήσει να διδάσκεται. Πώς προσδιορίζεται διαφυλάσσεται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ώστε να κρατήσουμε ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε χωρίς να πανευευρίσκουμε τον τροχό, αλλά και να γνωρίζουμε ποια είναι τα άχρηστα για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Περιορίζεται ή όχι η δυνατότητά μας να λειτουργούμε με επιστημονικό τρόπο από αντικειμενικά εμπόδια και φραγμούς, όπως η διαθεσιμότητα πόρων και υποδομών ή τα αγοραία κριτήρια της αξιολόγηση και της πιστοποίησης, Ποιο ωφελείται από τον ανταγωνισμό που έχει επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα ω ο κύριο μηχανισμό ποιοτικού ελέγχου σε όλου του τομεί. Ποιο στείνει το γήπεδο και του κανόνε γι' αυτόν. Με τι εφόδια πολεμάει ο καθένα. Και όταν τα Hunger Games τη εκπαίδευση ολοκληρωθούν, ποιο έχει κερδίσει. Και α μην ξεχνάμε ότι αυτό που ξεσκαρτάρεται στον ποιοτικό έλεγχο είναι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ακριβώ αυτό, ότι σε αυτό το σύστημα οι άνθρωποι περισσεύουν. Αυτό ακούμε από παντού. Δεν θέλουμε τόσου φοιτητέ, δεν θέλουμε τόσου υπαλλήλου, δεν θέλουμε τόσου γιατρού. Ποιο δεν του θέλει και γιατί δεν του θέλει. Και ο παρασυτισμό, η διαφθορά την οποία όλοι ξορκίζουμε, ο άκρατο ατομικισμό. Δεν έχει σχέση με το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργία και την απαξίωση τη ανθρώπινη ζωή όταν αυτή βρεθεί στα σκάρτα. Ποιο ωφελείται από την αποτίμηση με εμπορικού όρου τη γνώση και των φορέων τη, Είναι οι ανάγκε τη αγορά ταυτόσημες με τι κοινωνικέ. Μα η αρχή τη προσφορά και τη ζήτηση δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε τη κοινωνία. Για παράδειγμα. Πρόσφατα, η εφαρμογή τη ελάχιστη βάση εισαγωγή έριξε στα ζήτητα σχολέ που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη γεωλογία. Σαν πω και δεν χρειάζεται η χώρα μα δασολόγου, γεωλόγου, περιβαλλοντολόγου. Επίση, με σούση τη πανδημία, θυμόμαστε όλοι, αντί να προσληφθούν γιατροί στα νοσοκομεία που στέναζαν και ασθενάζουν, εξαγγέλθηκαν προσλήψει αστυνομικών στα κλειστά πανεπιστήμια. Και όλα αυτά τη στιγμή που στην εποχή μα η επιστήμη γεφυρώνει την παραγωγική βάση με το επικοδόμημα και γίνεται δύναμη παραγωγής. Μα, θα πει κάποιος, υπάρχουν θύλακες αριστείας. Με επίλεκτους φοιτητέ, με στέρεο γνωσιακό υπόβαθρο, με πρωτοπόρους ερευνητές και ανήσυχους καθηγητές, με επάρκεια πόρων και υποδομών, με υψηλό επίπεδο υποστήριξη των ερευνητών και των καθηγητών στη δουλειά του, με εξαιρετική φοιτητική μέρημνα. Φυσικά και υπάρχουν. Και αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι οι αντικειμενικές δυνατότητες για υψηλού επίπεδο εκπαίδευση υπάρχουν. Αποδεικνύει ότι το σημερινό πανεπιστήμιο δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής μας. Και με τις δυνατότητές της. Μα θα αναρωτηθεί κάποιος άλλος, όλοι επιστήμονες θα γίνουμε. Κι όμως, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος μειώνει δραματικά την απέτηση για πιο παραδοσιακές χειρονακτικές μορφές... Εργασίας, ενώ απαιτείται όλο και συχνότερα επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση και δυνατότητα παρακολούθηση των εξελίξεων από το εργατικό δυναμικό. Τι συμβαίνει όμω σήμερα, Αντί να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνο και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα ζωή, το δυναμικό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί απαξιώνεται και περιθωριοποιείται. Μόνο που ξανά δεν μιλάμε για σκάρτα εξαρτήματα, αλλά για ανθρώπινε ζωέ. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στι δυνατότητε που υπάρχουν και στι ανάγκε τη πλειοψηφία τη κοινωνία. Τι εμποδίζει την επιστήμη να γίνει καθημερινή ασχολία των ανθρώπων, όπω έλεγε ο Λένιν. Εμεί απαντάμε ότι δεν είναι κάποιε αστοχίε ή κάποια αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Είναι συνολικά η λειτουργία του καπιταλισμού που αναπτύσσεται και αναπαράγεται με μέτρο την υπεραξία που αποσπά από τους εργαζόμενους, που η κατηγοριοποίηση, η ανισότητα, ο εφεδρικός στρατός των ανέργων του δίνει ζωτικό χώρο. Ένα σύστημα εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθε και τον οικονομικό-κοινωνικό σχηματισμό που καλείται να υπηρετήσει. Ένα τέτοιο σύστημα βάζει κανόνε, φτιάχνει θεσμού, οριοθετεί το πλαίσιο και θέτει του στόχου τη εκπαίδευση των νεαρών ατόμων μια κοινωνία. Αναπτύσσεται με βάση την κατακτημένη γνώση, αλλά και του στόχου τη μια κοινωνία για το μέλλον. Πού θέλει να φτάσει, με ποιου και για ποιου, ποιο ο ρόλο τη κάθε κοινωνική ομάδα ή τάξη σε αυτή τη διαδρομή. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κόμμα μα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είχε πάντα στο επίκεντρο τη δράση του τα προβλήματα τη εκπαίδευση όχι μόνο για να περιφρουρήσει το δικαίωμα των παιδιών της εργατικής τάξης στην εκπαίδευση και στη μόρφωση συνολικά, αλλά και γιατί ο αγώνας για το πέρασμα σε μια ανώτερη βαθμίδα κοινωνικής οργάνωσης απαιτεί γνώση, κατανόηση του κόσμου και της κοινωνίας γύρω μας και άρα αφενός αφομοίωση της κατακτημένης από την ανθρωπότητα γνώσης και αφετέρου παραγωγή νέας πρωτοπόρας γνώσης για την αντιμετώπιση παλιών και νέων προβλημάτων. Γι' αυτό που λέμε πρόοδο, πιστεύουμε στη δύναμη της εκπαίδευσης να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας. Όταν αυτή τίθεται στην υπηρεσία του λαού και αναπτύσσεται με εργαλείο τον κεντρικό σχεδιασμό. Κλείνοντα, ελπίζουμε η μπροσούρα που έχετε στα χέρια σα να γονιμοποιήσει τον προβληματισμό και τη συζήτηση για το πώ μπορούμε ο καθένα και καθεμιά από εμά μέσα από την επιστήμη μα, τη θέση μα, την εργασία μα στα φιθεάτρα στο πεδίο και στα εργαστήρια, και με τη συμμετοχή μας σε συλλογικές διαργασίες και διαδικασίες, πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αντιεπιστημονικές θεωρίες, να αναδείξουμε τη δύναμη της διαλεκτικής σκέψης για την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης πραγματικά υψηλού επίπεδου, να στηρίξουμε την επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης στον αγώνα της να σταθεί όρθια σε όλο και πιο δύσκολες συνθήκες. Να φρενάρουμε εξελίξεις που γονατίζουν το λαό μας. Να διδάξουμε και με το παράδειγμά μας τι σημαίνει η πατριωτική στάση σήμερα. Αρνούμενοι να θέσουμε τις γνώσεις μας στην υπηρεσία της δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ και κρατώντας ανυποχώρητη στάση σε όλα τα μέτωπα απέναντι στον φασισμό και στη μυσφαλοδοξία. Πώς μπορούμε να πλατείνουμε και να φωτίσουμε το δρόμο που οδηγεί στις μεγάλες ανατροπές που έρχονται.